Γεια σα, είμαι ο Νέστορα και καλωσορίσατε στο κανάλι μου. Εδώ θα βρείτε τα πιο φρέσκα νέα και αποκλειστικά spoiler για τα αγαπημένα σα reality. Αν σα αρέσει αυτό που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Δεν πέρασε απαρατήρητο το φλερ τη φίλη Δελικούρα με τον Τζον Ριγάκι. Πέρα από τα πρόσφατα πειράγματα στο Survivor, φαίνεται πω η κίτρινη ήταν υποψιασμένη για τη συμπεριφορά τη, καθώ δεν είναι η πρώτη φορά που φλερτάρει με κάποιον. Η Μαρία έδωσε στεγνά τη φίβη, λέγοντα ότι πέρα από τον Τζον, με τον οποίο φαίνεται να έρχονται πιο κοντά, η νέα πέκτρια τη πράσινη ομάδα είχε έρθει κοντά τόσο με τον Νίνο, όσο και με τον Ορφέα. Απ' τι πρώτε μέρε νιώθαμε, η Παρασκευή και εγώ, ότι προσέγγιζε ερωτικά τον Νίνο. Κοιμώντουσαν μαζί αγκαλιά, ακούγαμε ότι έλεγε: Με αγκαλιάζει και τη μέρα δεν κάνει τίποτα, και διάφορα τέτοια. Ο Νίνο εννοείται δεν από την πρώτη στιγμή μα είχε πει ότι δεν του αρέσει, οπότε μετά από κάποιο σημείο άφησε τον νίνο, είπε η Μαρία στην κάμερα του Survivor. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Μετά ήρθε στην ομάδα μα ο Ορφαία και την ακούμε να λέει: Έλα να μου κάνει μασά. Αλλά είδε πω ούτε με τον Ορφαία έχει τύχη, οπότε πάει και αυτό. Μετά από λίγε μέρε μου έλεγε ότι τη αρέσει ο Ριγάκη, ότι είναι καλό και κάθε φορά που κερδίζουμε μα δίνει συγχαρητήρια ή κάθε φορά που χάνουμε μα δίνει το χέρι επειδή πολλοί από την ομάδα τον κοροϊδεύουν, τον λένε Αρχηγόπουλο, η Φίβη μα έλεγε: Μην λέτε έτσι, είναι γλυκούλη, συνέχισε η Μαρία. Ξέραμε πω αν πήγαινε η Φίβη στην άλλη ομάδα, θα παιχτεί κάτι 100%. Και τι τελευταίε μέρε βλέπουμε τη Φίβη με το ριγάκι χεράκι χεράκι στο αγώνισμα και να χαϊδεύονται στον πάγκο. Σε περίπτωση που φτιαχτεί αυτή η σχέση, ο ριγάκι δεν θα ζηλεύει, θα είναι όλα καλά. Η Φίβη, ωστόσο, θεωρώ πω είναι ζηλιάρα και θα το ρωτάει, αν το δει να μιλάει με άλλη, κατέληξε η Μαρία σε αυτό το αποκαλυπτικό πιού στο survivor.